Τομείς σπουδών, σε μια συγκεκριμένη ίσως πιθανότατα καριέρα. Καλωσορίζουμε τον Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφος τεχνολογίας και συνεργάτης εκπομπής. Νίκο, καλημέρα. Τι ωραίο μαλλί είναι αυτό. Γεια σας και από μένα. Γεια το χρώμα σας. Του μέλλοντος. Μεγιά, πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία αλλαγή έκανες. Αφοριστικά θα ξεκινήσω. Πώς το αποφάσισες? Δεν θα χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Ούτε μια θέση εργασίας, μάλιστα. Από την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, γιατί αυτό μια θα συζητήσουμε εργασίας. Ναι. Γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και υποστηρίζει ουσιαστικά τον εργαζόμενο. Δηλαδή, η δουλειά που βρίσκεις η αυριανή έχει υποστήριξη από την τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να εξελιχθείς, να ενημερωθείς και να φροντίσεις να κάνεις, να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι ψηφιακό δεκανίκι, είναι βοηθός, οπότε όλα τα επαγγέλματα μένουν, αλλά αλλάζουν. Όποιος τώρα δεν εξελίσσεται, δεν ενημερώνεται, δεν αλλάζει, μένει πίσω, αναγκαστικά. Αυτοί είναι λοιπόν που θα κριθούν στις επόμενες επαγγελματικές αλλαγές που έρχονται. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όντως έχει μπει παντού τεχνητή νοημοσύνη. Και ακούω πολύ κόσμο να έχει υποψία ακόμα και στον κλάδο της δημοσιογραφίας που είδαμε, έτσι, παρουσιαστές, εικονικούς παρουσιαστές, είτε δελτίο ειδήσεων, είτε. Δεν μ' άρεσε και εμένα αυτό και πιστεύω ότι δεν άρεσε σε κανένα, γιατί βλέπετε ότι είναι κάτι ψεύτικο. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν είναι πραγματικό, είναι κάτι που γίνεται από τη μηχανή και το θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχει μια συναισθηματική κατασκοπία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, σκέψου ότι σκανάρει όλα τα δεδομένα, φτιάχνει το προφίλ της Έλσας, του Νίκου, του Γιώργου, του Τάκη, του Κώστα και μετά μπορεί να του μιλήσει στη γλώσσα που τον επηρεάζει συναισθηματικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν το επάγγελμα που αγαπούν, αυτό που δεν θα είναι δηλαδή για αυτά δουλειά, δεν θα είναι κόπος και μόχθος, αλλά θα είναι χόμπι. Όταν η δουλειά σου λοιπόν είναι χόμπι, δεν γίνεται τώρα ποτέ δουλειά. Τώρα είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δίπλα. Όλοι κάνουμε αυτές τις συζητήσεις με τα παιδιά μας. Πρέπει να το αγαπάς κακά τα ψέματα. Η ερώτηση είναι στους νέους, τι θέλεις να κάνεις, τι πρέπει αγαπάς. Να και από εκεί και πέρα εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να το κάνεις. Όπως είναι δουλειά αυτό που κάνουμε, Έλσα, δεν είναι δουλειά. Ορίστε. Έτσι είναι. Ναι, οπότε, ναι. Αυτός που θέλει να κάνει, είχα μιλήσει πριν από 10 χρόνια στη νομική σχολή, σε φοιτητές, και τους είχα πει δίκαιο αέρα και διαστήματος. Μου λένε είσαι τρελός. Καλά, τότε δεν ήξερε κανένα τι είναι όλα αυτά. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Και τώρα είναι πολύ επάνω. Συγγνώμη, το ξέρετε ότι ο Ελλάσσατ του ΟΤΕ, του παλιού ΟΤΕ, ζητούσε δικηγόρο του διαστήματος και δεν μπορούσε να βρει μέχρι μία Ελληνίδα που έκανε μεταπτυχιακό, πήγε και διορίστηκε εκεί. Δηλαδή σκεφτείτε, πρέπει να σκεφτούμε όλοι το αύριο, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να το προσπαθήσουμε και πρέπει να διαλέξουμε και λίγο αυτό να το που καταλάβουμε αγαπάμε. Το αύριο για να δίκιο μην το φοβόμαστε. Του αέρα και του διαστήματος. Ναι, έχουμε κάποια στοιχεία να δείξουμε πάνω σε αυτό που λες. Δημοσιεύτηκαν στο Bloomberg και είναι από την έρευνα της MLIV Pulse με 678 ερωτηθέντες, δηλαδή εκεί δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη έρευνα. Και η πρώτη κάρτα, τώρα θα δούμε, αφορά για τα παιδιά που είναι τώρα, ας πούμε, αφορά στα παιδιά που είναι τώρα στο νηπιαγωγείο, έτσι, τα νήπια. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αυτή η γενιά. Ναι. Αν είναι πιθανό να αντικατασταθεί, δηλαδή από την τεχνητή νοημοσύνη κάποια επαγγέλματα, κάποιους τομείς της καριέρας, και είναι επάνω η φροντίδα υγείας, λέει ποια καριέρα θα είναι καλύτερη για τα παιδιά που βρίσκονται φέτος στον νηπιαγωγείο και είναι λιγότερο πιθανό να αντικατασταθεί. Αυτό που είπες, ότι δεν θα αντικατασταθούν τα επαγγέλματα όλα. Σωστά. Η φροντίδα υγείας είναι πάνω-πάνω, δηλαδή. Ναι, γιατί θα έχει ρομπότ νοσηλεύτρια, η οποία όμως δεν θα μπορεί να πάρει αίμα. Δηλαδή το ρομπότ θα μπορεί να συνοδεύσει τον άνθρωπο που είναι με ειδικές ανάγκες ή ανήμπορος ή ανήμπορη, δεν θα μπορεί να πάρει αίμα όμως. Ποιος θα προγραμματίζει το ρομπότ που θα είναι δίπλα, ούτε να κρατήσει το χέρι. Αλλά θα μπορεί να κάνει διοικητικές χαμηλού επίπεδου εργασίες που δεν προλαβαίνει να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται, αλλοιώνει το επαγγελματικό πεδίο, διότι έρχεται υποστηρικτικά. Βέβαια, έχουμε ζητήσει να υπάρξει μία παύση. Σκεφτείτε ότι η Ιταλία απαγόρευσε το OpenGPT για όλη τη χώρα μέχρι να θεσπιστεί και να θεσμιστεί νομοθεσία προσωπικών δεδομένων. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή συλλέγονται άκρητα προσωπικά δεδομένα που αξιοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τη συνένεσή μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το αυριανός επαγγελματίας θα πρέπει να ξέρει, να χειραγωγεί, να εκπαιδεύει και να κατευθύνει τα ρομπότ. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν με αφορά. Σε αφορά.
Δεν είναι προγραμματισμός, δεν είναι κβαντική φυσική, δεν είναι πυρηνική φυσική το να πει σε ένα ρομπότ τι θα κάνει. Βλέπετε ότι η ρομποτική υπάρχει πλέον με τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ναι, βέβαια. Όταν βλέπετε ότι το παιδί έχει αρχίσει να συνεννοείται με το ρομπότ. Σε διαγωνισμούς. Άρα είναι θέμα προγραμματισμού. Και πάνε καλά και έχουν και διακρίσεις. Του ρομπότ, ναι. Βέβαια. Οπότε τώρα τι του λένε, πρέπει να κατευθύνει στο ρομπότ. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ετοιμάζεται για μηχανικός αυτοκινήτων όταν σε λίγο θα έχουμε μόνο τα υβριδικά ή τα αυτοκίνητα υδρογόνου ή τα λειτουργεί μόνο με ηλεκτροκίνητα. Εγώ θα σας ρωτήσω, με τόση ηλεκτροκίνηση, πόσα ηλεκτροκίνητα συνεργεία ξέρετε που υπάρχουν για οχήματα στη Θεσσαλονίκη? Εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δύο. Πιθανότατα σε λίγο, παιδιά, η ζήτηση θα είναι τεράστια. Δηλαδή θα υπάρχουν οι hackers του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου που θα πηγαίνεις με τη χαλασμένη την μπαταρία από το Tesla και θα στο φτιάχνει με το μισό κόστος. Δηλαδή έρχεται μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα πράγματα. Άρα δεν είναι κακό ούτε μηχανική να γίνουμε αυτοκινήτων, ούτε υδραυλική, ούτε απλή ηλεκτρολόγη, αρκεί να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και στις ανάγκες της τεχνολογίας, της εξέλιξης, της τεχνητής νοημοσύνης για την ακρίβεια. Έτσι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει. Και να μην φοβόμαστε τίποτα, να τρώμε την εξέλιξη με τις φλούδες της και τα κουκούτσια της, έλεγε ο Ελίτης. Σωστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να δούμε και τη δεύτερη κάρτα που έχουμε. Δηλαδή, είδαμε ότι οι τομείς της υγείας και η τεχνολογία δεν επηρεάζονται. Εννοείται. Εγώ βλέπω ότι αφήνω επίτηδες κενά, γιατί τα παιδιά κάνανε εκπληκτική δουλειά οι συνάδελφοι με τις κάρτες. Και τώρα εδώ η ερώτηση. Ποια βιομηχανία θα προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες καριέρας σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι φέτος θα βγουν από το Λύκειο, τα παιδιά μας θα δώσουν πανελλαδικές. Δες τώρα η τεχνολογία 51%. Φροντίδα υγείας πάλι, οικονομία καταρχάς, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάτι άλλο. Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι για το σήμερα λοιπόν. Ναι. Είναι τυχαίο που ο καλός μας συντοπίτης ο κύριος Μπουρλά έφτιαξε σταθμό στη Θεσσαλονίκη? Είναι τυχαίο που οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν φτιάξει θερμοκοιτίδες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γιατί χρειάζονται χέρια πάνω σε πληκτρολόγια να βγάζουν τη δουλειά? Ποιος νομίζετε ότι θα κάνει τη δουλειά? Είναι τυχαίο που η Amazon έχει νοικιάσει εκτάσεις στον Ασπρόπυργο και ετοιμάζεται για επόμενη μέρα παραδόσεις? Κάτσε λίγο τώρα, εδώ ωραία τα λες αυτά, αλλά επειδή εσύ τα ξέρεις πολύ καλά και ξέρεις τι κρύβεται και από πίσω, όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα στο Bloomberg που είχε και τη συγκεκριμένη έρευνα, ανέφεραν όμως ότι να ακολουθήσουν, έλεγαν οι αναλυτές, καριέρα στην τεχνολογία, ακόμη και στα χρηματοοικονομικά, αλλά τόνισαν ότι παρά τις απολύσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon και άλλες εταιρείες, γιατί όταν ξέρεις γίνονται έτσι μαζικά απολύσεις σε μεγάλες τέτοιες εταιρείες κολοσσούς, εκεί λίγο τρέμουν και τα θεμέλια, όλοι λίγο ανησυχούμε. Ναι, θα σου πω μετά κάτι γι' αυτό βέβαια. Ναι. Θα σου πω ότι η Αμερική απολύει με το φόβο της πτώσης των οικονομικών μεγεθών και προσλαμβάνει επί 3, επί 4 με το που βελτιώνει την οικονομία. Άρα που είναι θέμα οικονομίας και όχι επιβίωσης των επαγγελματικών μοντέλων. Θα αλλάξει. Ναι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Δηλαδή, εμείς ευτυχώς ως Ελλάδα είμαστε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω από τις εξελίξεις. Όταν είχα βρει τον Νίκολα στον Εγκρεπόντε στο Μέγαρο Μουσική και του λέω: Νίκολα, τι θα κάνουμε τώρα εμείς στην Ελλάδα? Εσείς έχετε MIT Media Lab. Εμείς είμαστε εδώ που είμαστε. Μου λέει: Νίκο, εσείς έχετε ένα χάρισμα στην Ελλάδα. Του λέω: Πες μου, εσείς σαν καθηγητής, όσον Εγκρεπόντε, ποιο είναι το χάρισμα που έχουμε στην Ελλάδα? Ποιο είναι το κέρδο? Εσείς μου λέει: Βλέπετε το μέλλον. Ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Αμερική, σε 10 χρόνια θα είναι στην Ελλάδα. Α, το έχεις βλέπουμε, 10 χρόνια έρχεται, να προετοιμαστείς, μου λέει. Μάλιστα, άρα πρέπει να είμαστε καλοί παρατηρητές. Βέβαια. Δηλαδή σκεφτείτε, όχι, μπορούμε να προετοιμαστούμε, αυτό, να οργανωθούμε, να, να εκπαιδευτούμε. Ναι, βέβαια, γιατί βλέπουμε τι έρχεται. Στην Αμερική συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Τη μία μέρα έχεις δουλειά, την άλλη μέρα είσαι άνεργος. Τη μία μέρα τρέχεις για να προλάβεις, την άλλη μέρα τον τρώνε. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ που σου είπε ο καθηγητής, ότι εκεί ζουν στο παρόν, ενώ εμείς τα βλέπουμε να έρχονται και μπορούμε να προστατευτούμε, να προετοιμαστούμε, να είμαστε πιο ανθεκτικοί, να επιβιώσουμε τέλος πάντων. Ναι. Βέβαια. Και εμείς έχουμε και τη μεγάλη υπερβιομηχανία, το 25% του ΑΕΠ του τουρισμού, παιδιά. Δηλαδή, εμείς θα περάσουμε ένα καλοκαίρι ζάχαρη με χρήματα που πρέπει να επενδυθούν σε υπηρεσίες οι οποίες θα αναλωθούν όταν έρχεται το τέλος, αν μπορώ να πω έτσι, του τουρισμού, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο περίπου. Άρα και ο τομέας του τουρισμού είναι ένα επάγγελμα με μέλλον στην Ελλάδα. Εκτιμάς, Νίκο μου, και κλείνουμε έτσι και με αυτό. Το νούμερο ένα είναι και να ξέρετε ότι ήδη δουλεύουμε με ρομπότ στις κρατήσεις, τα οποία ρομπότ είναι και δωρεάν. Δηλαδή έρχονται πλατφόρμες που συνδέουν άλλες πλατφόρμες. Αλλά το χρυσάφι, το διαμάντι και η τεχνογνωσία του Έλληνα έμπειρου
μπούκερ ξενοδόχου δεν μπορεί να την περάσει ρομπότ. Θα σας το πω αυτό. Ο Έλληνας, ο έμπειρος, ο ξενοδόχος ξέρει πώς κινείται το κοινό και προσαρμόζεται στο κοινό για να μπορεί να έχει κρατήσεις. Κανένα ρομπότ δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σπίτι πάνω στη θάλασσα νοικιάζεται διπλά σε σχέση με το σπίτι στο βουνό. Mm-hmm. Αλλά ότι το βουνό τα Χριστούγεννα είναι πανάκριβο γιατί έχει δίπλα χιονοδρομικό. Καμία πλατφόρμα, κανένα μοντέλο πρόβλεψης και πρόγνωσης δεν μπορεί να νικήσει στην κοινή λογική και το τον χαμόγελο Έλληνα φιλοξενίας, εγώ θα αυτό έλεγα. Να κρατήσουμε γιατί όλοι. Έχουμε δει ρομπότ και σε νοσοκομεία και σε ξενοδοχεία θα δούμε. Φυσικά μπορεί και να υπάρχουν που υποδέχονται το κοινό, ρομπότ υποδοχής, αλλά το χαμόγελο της πολύ φιλοξενίας σωστά. Σε ένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να το αντικαταστήσει ένα ρομπότ και είναι και αυτό που μένει. Και δεν μπορεί φορές. Να γίνει ηλεκτρονικό. Ναι. Δεν γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα τα πούμε και την Πέμπτη. Βέβαια, αύριο δηλαδή, ναι. Εγώ τώρα ήταν ειδικό το θέμα εννοείται μας σήμερα. Εννοείται, όποτε θέλετε, είμαι πάντα στη διάθεση της μέρας με χρώμα και της Έλσας. Και πολύ ωραίο το μαλλίσουμε, για από τη Βόρεια εμένα Ελλάδα. Προσωπικά μου άρεσες πάρα πολύ. Με γεια, ωραία αλλαγή. Γεια σου, Νίκο. Αυτές λοιπόν ήταν οι εικόνες.